κατάλες 100 εκατομμυρίων ευρώ. Είδα και αυτό χθες στο Κοινοβούλιο. Και πραγματικά τους προκαλώ και τους προσκαλώ να συζητήσουμε τι γίνεται. Υπάρχουν όντως, είναι επίσημη θέση της κυρίας Μπακογιάννη ή της Νέας Δημοκρατίας ότι σήμερα αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ γίνονται σπατάλες 100 εκατομμυρίων ευρώ. Και αν γίνονται, και το διαπιστώσουμε όλοι, να τις περιορίσουμε. Εάν δεν γίνονται όμως, κάνει μία μικροκομματική, λαϊκίστικη πολιτική για να χαϊδέψει κάποια ακροατήρια και για να χτυπήσει κάποιους θεσμούς δημοκρατίας, πολιτισμού και ενημέρωσης μέσα στην ελληνική κοινωνία. Μικρότερη ΕΡΤ μπορεί να είναι. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης ως σκέψη. Εγώ θέλω μαζεμένο κανάλι. Εγώ δεν είμαι ΕΡΤ-ολόγος. Ναι. Για να σας πω ότι η ΕΡΤ πρέπει να είναι μεγαλύτερη, ότι η ΕΡΤ πρέπει να είναι μικρότερη, ότι η ΕΡΤ πρέπει να είναι διαφορετική. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια από όλο το δυναμικό εδώ της δημόσιας τηλεόρασης η ΕΡΤ να μπορέσει να αναβαθμίσει το έργο της και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει πιο καλή, πιο ποιοτική, πιο δημοκρατική, πιο ανοιχτή ενημέρωση. Και νομίζω ότι αυτά τα βήματα γίνονται. Από εκεί και πέρα, να έρθουμε να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Πώς λειτουργεί η ΕΡΤ τώρα, τι δαπάνες έχει, πού πετιούνται τα λεφτά με βάση αυτά τα οποία λέει η κυρία Μπακογιάννη, άρα πιστεύω και η Νέα Δημοκρατία. Ερτολόγος δεν είναι. Και πού, επιτρέψτε μου κύριε Δάρα, και πού πηγαίνουν τα λεφτά τα προηγούμενα χρόνια, διότι για παράδειγμα, έχω πιάσει το όνομα της κυρίας Μπακογιάννη και θα το συνεχίσω. Τα χρόνια της περίοδου από το 2000 μέχρι τότε που κλείσανε την ΕΡΤ σε ένα βράδυ, να δούμε και εκείνη την περίοδο πώς λειτουργούσαν τα οικονομικά. Να βάλουμε κάτω πίνακες, να συγκρίνουμε ποιες ήταν οι εξωτερικές παραγωγές, πού πήγαν τα λεφτά, γινόντουσαν σπατάλες, γίνονται σπατάλες. Να τα δούμε. Και όταν αυτά τα δούμε και τα αξιολογήσουμε και σκεφτούμε τι θέλει να κάνει η ΕΡΤ, τότε να δούμε αν χρειάζεται κάποια αλλαγή για κάποια αναδιάρθρωση. Αλλά όχι να πουλάει ο κύριος Βορύδης λαϊκισμό στο στυλ μικρότερη, πιο ευέλικτη κτλ. Ο σούπερ μεταρρυθμιστής, ο κύριος Βορύδης. Και εγώ θα θέλω μια τηλεόραση, η οποία να μην πληρώνουμε τίποτα, να έχουμε τα πάντα και να παίζει τη Νέα Δημοκρατία όλη μέρα. Εντάξει, υπάρχουν ιδιωτικά κανάλια που το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει η δημόσια τηλεόραση έτσι. Η δημόσια τηλεόραση υπηρετεί εθνικούς σκοπούς, υπηρετεί ενημερωτικούς σκοπούς, πρέπει να είναι πανταχού παρούσα, πρέπει να μπορεί να εκπέμψει σε όλη τη χώρα. Και αυτό δεν σας το λέω κομματικά επειδή είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Σας το λέω σαν Έλληνας πολίτης, σαν άνθρωπος που από πολύ νεαρή ηλικία παρακολουθεί όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και θέλει να κρίνει αυστηρά όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Να πάμε στον κύριο Κυριανάκη. Κύριε Κυριανάκη, μια μικρότερη ΕΡΤ και το θέμα